Κοψό. Κόβε, κόβε. Εντάξει. Καλώς ήρθατε. Ένα κομμάτι για το δώσω. Ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας. Αξιόλογοι προσκεκλημένοι, κυρία Ζήνα Καραΐσοβα, κύριε Περιφέρεια και Σταθμούχε, κύριε Αντιδήμα του Πολιτισμού, κύριε Διευθυντά της Διεύθυνσης Περιφέρειας Εκπαίδευσης, κύριε Διευθυντά του Μουσικού Γυμνασίου Αμιντέου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, χαιρετίζω αυτή την εκδήλωση. Όλα κάποια στιγμή ξεκινάνε από ένα σημείο. Στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα και στο σημείο που θα βρεθούμε μελλοντικά, όλα έχουν μια αιτία και μια αφορμή. Η αφορμή ξεκίνησε με ένα πρόγραμμα πολιτιστικό ανάμεσα στην ανταλλαγή πολιτιστικών παραγωγικών προϊόντων πολιτισμού, ανάμεσα στο Μουσικό Γυμνάσιο Αμιντέου και στην Αγία Πετρούπολη, το κέντρο της Αγίας Πετρούπολης. Αυτό το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την επαφή εδώ και την υποδοχή μελών από την Αγία Πετρούπολη και φέτος σε 15 μέρες το Μουσικό Γυμνάσιο θα επισκεφθεί το χώρο στο πλαίσιο αυτών των ανταλλαγών. Από εκεί πέρα, το ενδιαφέρον που έδειξε όλη αυτή τη διαδικασία προχώρησε και σε άλλο επίπεδο. Φέτος γνωρίζετε ότι είναι το έτος η Ελλάδα στη Ρωσία και η Ρωσία στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος φιλίας. Αυτό το πρόγραμμα εξελίχθηκε και πήρε άλλη διάσταση. Αυτή η διάσταση προχώρησε σε σημείο ώστε το προξενείο, το Ρώσικο Προξενείο και το Ινστιτούτο Ρώσικο, το Ρούσκι Μύρ, να μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία να αναπτυχθούν διακρατικές σχέσεις ώστε να προχωρήσει παραπάνω αυτή η προσέγγιση. Έτσι, δημιουργήθηκε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, ώστε να αναπτυχθούν παραπάνω αυτές οι διακρατικές σχέσεις. Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί τα επόμενα στάδια στο 2016, έχει να κάνει με την ανταλλαγή πολιτισμικών και θρησκευτικών στοιχείων που έχει να κάνει με την Ελλάδα και τη Ρωσία και σε αυτή την προσέγγιση, όλοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπετε ότι εδώ, σε αυτό το χώρο, στην πινακοθήκη, προηγουμένως ζωγράφων, αναπτύσσεται αυτή η έκθεση δύο ρωσίδων καλλιτεχνών, θα αναφέρω το όνομά τους, είναι η Καρολίνα Χάτκεβιτς και η Αλεξάνδρα Μπαρίχινα. Το περιεχόμενο δεν το εξετάζουμε μέσα από την εικαστική πλευρά, αλλά μέσα από το συμβολισμό, μέσα από την ανάδειξη όλων αυτών των θρησκευτικών μνημείων εδώ στην Ελλάδα. Είναι μια έκθεση η οποία θα προχωρήσει, θα αναδείξει στοιχεία του θρησκευτικού στοιχείου και θα προχωρήσει και στην παρουσίαση της και στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, η έκθεση αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Ρώσικου Προξενείου της Θεσσαλονίκης και του ψηφιακού παραδείγματος του κρατικού μουσείου, του Ρώσικου Μουσείου της Αγίας Πετρούπολης. Και όπως σας είπα, είναι ενταγμένη στο πολιτιστικό φεστιβάλ του Ρώσικου Κέντρου Θεσσαλονίκης, του Ιδρύματος Ρούσκι Μυρ και εντάστηκε στον εορτασμό των 75 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Και όπως είπαμε, πραγματοποιείται στο έτος Ελλάδας στη Ρωσία και η Ρωσία στην Ελλάδα 2016. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συντελεστές όλης αυτής της προσπάθειας. Την Αντιπεριφέρεια Φλόρινας, το Δήμο Φλόρινας, την Διεύθυνση Δευτερομάχημας Εκπαίδευσης που μας έδωσε το OK για να προχωρήσουμε σε αυτή την προσέγγιση, το Δήμο Αμιντέου, το Διευθυντή του Μουσικού Γυμνασίου, όλους τους καθηγητές, τα παιδιά που εμπλέκονται σε αυτό το πρόγραμμα και να προχωρήσουν σε όλη αυτή την προσέγγιση. Θέλω να στείλω και τους χαιρετισμούς του Δέλτα Σίγμα του Φύση για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, η οποία θα φέρει ευτυχή αποτελέσματα και για τις δύο της πλευρές. Θα ακολουθήσει σύντομος χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη της Λόρνας, κ. Στέφανο Πύρο, ο οποίος τον καλούμε να έρθει στον πρόεδρο. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να καλωσορίσω τους δύο επίσημους καλεσμένους στον Δήμο Φλόρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Сначала я хочу поблагодарить всех присутствующих и особенно наших гостей, которые имеют сегодня честь принимать двух представителей правительства Санкт-Петербурга во Фрорине.
να καλωσορίσω όλους εσάς, τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας, τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Άρη Αριστίδου και όλους εσάς που παρευρίσκεται σήμερα σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Также я приветствую директора системы образования Вторины, директора музыкальной школы Великой гимназии лицея Амидио, господина вице-мэра Флорины и также всех здесь присутствующих. Όπως γνωρίζετε όλοι σας, οι σχέσεις φιλίας, αδελφοσύνης με την Ρωσία είναι πολύχρονες, ανά τους αιώνες και είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί αυτή η σχέση συνεχίζεται και σήμερα με την παρουσία των καλεσμένων μας από την Αγία Πετρούπολη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο για τη Φλόρινα. Знаете, наши отношения с Россией всегда имели исторические корни, и мы очень рады, что эти отношения продолжаются и развиваются сегодня, и визит наших гостей тому доказательство, и мы очень рады, что именно вот Греции, в России, России, в Греции начинается именно с нашей области, с нашей мэрии. Οι σχέσεις αυτές υποδομήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με εμπιστοσύνη και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να αποτελούν ίσως τη Ρωσία μία από τις πρώτες χώρες οι οποίες η Ελλάδα ποτέ δεν είχε διαταράξει τις σχέσεις της σε κανένα επίπεδο και για κανένα λόγο. И, наверное, Россия является из тех немногочисленных стран, с которой у Греции никогда не было проблем, и всегда нас поддерживали во всех областях. Θεωρούμε ότι μόνο χρήσιμες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες μπορούμε να αναπτύξουμε μέσα από αυτή την συνεχή επικοινωνία με τη Ρωσία, η οποία είναι μια υπερδύναμη στον κόσμο και φυσικά όχι μόνο συμβάλλει στην ανόρθωση της εθνικής οικονομίας με τα πολλά προϊόντα τα οποία εξάγουμε στη χώρα αυτή, αλλά νομίζω ότι η φιλία μας θα συνεχίσει και στο μέλλον να είναι επικοδημητική και ιδιαίτερα, θα έλεγα, φιλική, γιατί έτσι μπορούμε πραγματικά να χτίσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε πιο στέρεες βάσεις για όλη την ανθρωπότητα. Мы все прекрасно знаем, что Россия является одной из всех держав, и мы очень рады иметь друга в лице такой страны. И это касается не только отношений на почве экономики, но развития абсолютно во всех областях. И мы надеемся, что это сотрудничество, которое было положено много лет назад и которое успешно развивается, приведет к еще наиболее лучшим результатам, чему то начало, которое будет положено в эти дни и сегодня, и мы увидим этот результат в ближайшем будущем. Εμείς χαιρόμαστε που είναι σήμερα μαζί μας και ελπίζουμε ότι η Φλόρινα να αποτελέσει προορισμό για τους φίλους μας τους Ρώσους και στο μέλλον και ελπίζω ότι μετά την ανοικοδόμηση αλλά και τις σχέσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ότι πάρα πολλοί Ρώσοι τουρίστες θα επισκεφτούν τη χώρα μας για να γνωριστούμε καλύτερα και να έχουμε, θα έλεγα, μια επικοινωνία η οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Тот шаг, который был сделан сегодня, он также, я уверен, приведет к развитию отношений абсолютно во всех областях, в том числе и туризма. И мы увидим много русских туристов, потому что у нас есть очень много чего нас объединяет, и то, что действительно русским очень интересно. И надеемся, что несмотря на все проблемы, которые у нас были в предыдущие годы, эти все проблемы решаются, потому что у нас есть самое главное,
желание – это объединение народов, взаимопонимание и дружба. Άλλωστε, το σημείο, θα έλεγα, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι και αυτοί είναι χριστιανοί ορθόδοξοι όπως και εμείς και αυτό δίνει ένα αντιπρόσωπο στοιχείο. Άλλωστε, σήμερα και από αυτά που βλέπουμε εδώ στο εκκλησιακό κέντρο εδώ του Αριστοτέλη δείχνει ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι αλληλένδετες και θα συνεχίσουν και στους επόμενους αιώνες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας καλωσορίζω στην όμορφη Φλόρια. Важнейшим объединяющим моментом является то, что народы двух стран являются православными, и мы не должны об этом забывать. У нас общие корни, общие интересы, у нас единая вера, и это является прочной основой и гарантией развития и укрепления наших отношений. Я вас приветствую сегодня во Флорине, и я еще раз очень благодарен за ваш визит и ту честь, которую вы нам оказываете. Είμαι Νίκος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως της Πρωτοβουλίας Πρεσπών και Ορδέας, για να προσδιορίσει και αυτό στον χώρο με τον οποίο θα συνεργαστούμε με τον καλησπέρα σας. Μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη μας, κυρίου Θεοκλήτου, ο οποίος κατέβηκε στην Αθήνα για την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και βέβαια, ήδη τα έχουμε πει εδώ με τους εκπροσώπους από την Ρωσία. Βλέπω ότι εδώ η Ένωση γίνεται σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Βλέπω ελληνικά κτίσματα, ελληνικά θρησκευτικά μνημεία, ζωγραφισμένα από Ρωσίδες. Μάλιστα, βλέπω και σύγχρονα όμως, μερικά εκεί πίσω. Μπράβο. Αυτό, εκτός το ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια είναι το στοιχείο που μας ενώνει. Από εκεί και πέρα μπορούμε σαν δύο λαοί να βαδίζουμε μέσα σε αυτή την Ευρώπη για να μπορούμε να ξέρουμε ότι η κοιτίδα της Ευρώπης είναι ο χριστιανισμός. Ο χριστιανισμός μπορεί να μας ενώσει και μπορεί να μας δώσει τη δύναμη αυτό το χριστιανισμό να τον εκφράσουμε μέσα από τον πολιτισμό με όλους αυτούς τους τρόπους και που έχουν σχέση με την τέχνη. Καλώς ήρθατε στη Φλόρινα και όπως σας υποσχέθηκε δεν μπορέσαμε να δούμε σήμερα όλα τα μνημεία της περιοχής μας. Θα σας προσφέρουμε... Ναι, θα φάσετε λίγο. Ναι, ναι, εντάξει. Λίγο, σύντομα, δεν χρειάζεται. Которую мы можем показать Европе и вернуть истинные человеческие ценности на их места. И сегодня, находясь в этом прекрасном помещении, мы видим, что нас объединяет не просто культура, а творчество. А творчество – это... Творчество – это очень большая и именно та движущая сила, которая сподвигает людей на то, что иногда они даже сами не знают, что они могут. И он хочет сказать, что да, в завершении сегодняшней нашей экскурсии, когда он сказал, что мы вследствие недостатка времени, каких-то сегодняшних погодных условий, мы не смогли посетить все памятники и все места, где мы могли получить достаточно духовной пищи, он в памяти об этом хочет получить вам две книги со всеми святыми местами, которые относятся к этой области. Έτσι λοιπόν, θα σας παραδώσουμε το λεύκομα το οποίο έχει βγάλει την Μητροπολή μας, που λέγεται Δυο πόλεις, δυο λίμνες, μια ιστορία. Με τη βοήθεια βέβαια εδώ των αρχών έχει βγει αυτό το λεύκομα. Και αναφέρεται στην κοινή ιστορία της Πρέσπας, της Αχρίδος, δύο λίμνες και δύο πόλεις, η Φλόρινα και το μοναστήρι. Это две книги, которые называются «Два города, два озера», но одна история, которая объединяет и рассказывает всю историю и историю монастыря Флорины, Пресы и Ахриды. Και λόγω αέρα δεν μπορέσαμε να ανεβούμε στην Ελεούσα, οπότε θα δείτε εδώ τις φωτογραφίες. Ήταν ξεκινήσει, δεν μπορούσαμε να πάμε εδώ, αλλά εδώ θα δείτε όλα τα
подробности. Κάτι στο βήμα ο εκπρόσωπο του Δήμου Φλόρινα, γιατί συμμετέχει σε αυτή την όλη διαδικασία του Δήμου, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι την Περιφερειάρχα, εκλεκτή καλεσμένη. Η ιστορία της φιλίας με τους Ρώσους είναι παλιά. Πριν από λίγο καιρό, το Δεκέμβριο, βάλαμε ένα άγαλμα σε μια κεντρική πλατεία, στην πλατεία Μαραθώνος, για να δείξουμε την εκτίμηση σε αυτούς που ήρθαν και πολέμησαν για την ελευθερία της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό εκτιμήθηκε και από τις δύο πλευρές, από τις δύο χώρες. Το 2007, σαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, βρέθηκα στην Αγία Πετρούπολη και διαφήμισα την περιοχή μας και υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον. Το 2009 συμμετείχαμε με την Ομαρχία σε μια μεγάλη έκθεση στη Μόσχα, όπου είχαμε τοπικά προϊόντα και ειδικά φυλάδια, και εκεί πλέον κερδίσαμε την εκτίμηση των ανθρώπων. Είδαμε το μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για το θρησκευτικό τουρισμό. Κάναμε συμφωνίες για τα προϊόντα μας και έτσι ξεκίνησε ήδη μια συναδέλφωση και μια συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια, δύο χρόνια, είχαμε την τύχη να έχουμε ένα πολύ καλό πρόξενο, τον κύριο Ποφό, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την περιοχή και ζήτησε να έχουμε περισσότερες σχέσεις. Το 2016 έχει οριστεί ως έτος φιλίας της Ελλάδος με τη Ρωσία και ο Δήμος μας έχει αποφασίσει να προωθήσει μια αδελφοποίηση με το Δήμο, με την περιοχή της Αγίας Πετρούπολης. Έχουμε έρθει σε επαφή και έχουμε κάνει όλα τα απαιτούμενα που χρειάζονται. Σήμερα φιλοξενούμε εδώ δύο σπουδαίους ανθρώπους από την κυβέρνηση της Αγίας Πετρούπολης, την κυρία Ζιναΐδα και τον Ανατόλη, τους οποίους με τη βοήθεια του πατέρα Ιωαννίκιου τους ξεναγήσαμε σε όλα τα μοναστήρια, σε πολλά να μην πω όλα, και στην περιοχή της Πρέσπας. Νομίζω ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι, αυτά που θα μεταφέρουν είναι αυτά που θέλουμε εμείς να μεταφέρουν, και μέχρι το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αδερφοποίηση των δύο πόλεων. Αυτό θα έχει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στην οικονομία, από τον τουρισμό, στην ανάδειξη των μνημείων, αλλά και στην ανταλλαγή ομάδων πιθανών των ιεροψαλτών που βρίσκονται σήμερα εδώ, το σχολείο, αλλά και άλλων ομάδων. Περισσότερο μας ενδιαφέρει επιχειρηματιών για να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία. Και βέβαια υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για να παρευρεθεί και να συμμετέχει στις εκδηλώσεις ο κ. Ανατόλη, ο οποίος θα το πεις μετά από λίγο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, μουσικός και προωθεί έναν καινούριο τρόπο προσέγγισης της θρησκείας στους νέους. Кроме всего вышесказанного, то, что было в наших планах о развитии, Кирзарь-Зарь-Зарь-Зарь-Зарь сейчас сделал официальное приглашение в август 2018 принять участие в фестивале, который организует мэрия и монархия в августе месяце с концертами вашей группы. И он говорит, что это будет для нас огромной честью, если музыкант такого уровня, как вы, примете наше приглашение, и будут ли наша молодежь и жители нашей области будут иметь возможность ознакомиться и услышать действительно их искусство. Поэтому мы будем очень рады вас видеть и надеемся на ваш положительный ответ. Καλωσορίζουμε λοιπόν τους εκλεκτούς καλεσμένους. Να συγχαρώ τον Νίκο τον Ταμτσέλη και την διοίκηση του Αριστοτέλη που φιλοξενεί σήμερα αυτή την έκθεση, η οποία θα είναι και η αρχή των εκδηλώσεων της αδερφοποίησης, φαντάζομαι. Θα ακολουθήσουν πάρα πολλά. Και στη συνέχεια θα γνωρίσετε τους ανθρώπους
οι οποίοι είναι, όπως σας είπα, πολύ σημαντικοί και θα μεταφέρουν ό,τι καλό είδανε στη Φλόρινα και στην περιοχή μας και θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα καλέσω τον κύριο Ανατόλη Βυσνιακό να έρθει να μας πει την κοινωνία. Καλώ. Καλησπέρα. Здравствуйте. Я тоже очень рад, что мы сегодня все здесь собрались. Я думаю, что это не случайно, потому что когда-то, много-много веков назад, через Византию, в Россию пришел свет Христов. Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι τυχαία, επειδή πάρα πολλά χρόνια και αιώνες πριν από το Βυζάντιο ήρθε ένα πραγματικό φως. Россия приняла этот свет, этот путь, и на сегодняшний день она его укрепила, развила. И я думаю, что пришло время, как я думаю, что пора уже и России помочь тем, кто нам когда-то указал путь истины. Капоте и Россия вертики авто ту фос, пири авто ту дрому, эхни авто и анапекси, и авто ту дрому аполуси ось тора. И его, но мне же оти симера ирти и стигни, оти ки Россия, ки Россия, препи на кани кати я тен Элада, на тен влислиси, ки на кани оти бори, я ту калитору мемо. И так как у нас одна вера, один Бог, то я думаю, что у нас не должно быть никаких препятствий в дружбе и совместном пути в дальнейшем. Και με τη βοήθεια του Θεού και όλα θα πάνε πολύ καλά. Вот, все, спасибо вам за тепло, что нас здесь так принимают, как разные, даже как-то неудобно. Очень приятно, что так принимают. Да, мы теперь пойдем, у меня даже пиджак не сходит. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και με όλη την καρδιά μας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εσείς είστε όλοι υπέροχοι, επειδή τόσο ευγενικούς και καλούς ανθρώπους στο σημερινό κόσμο πολύ σπάνια συναντάς. Έχουμε τόσο καλά μας δεχτήκατε, ότι αυτό θα θυμόμαστε όλη τη ζωή και πραγματικά σε όλα τα επίπεδα και τώρα έκανε και πλάκα και λέει ότι το σακάκινι δεν μπορώ να το κομπώσω. Πάρα πολύ και πιστεύω όλα θα πάνε καλά και ο Θεός μου δώσει. Ανήκει στη Βυζαντινή Χοροδία Συλλόγου Γεωργιστικών μου Φλόρινας Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι οποίοι θα μας αναπτύξουν δύο πολιτικά. Θα μας πει ακαπέλα ένα τραγούδι. Βέβαια, αυτό που κάνει είναι πολύ πιο μεγαλύτερο. Απλώς να σας πω με απλά λόγια ότι αυτός ο άνθρωπος στη συναυλία του δεν μαζεύει ποτέ λιγότερο από 10.000 κόσμο. Μαζεύει ολόκληρα στάδια, έχει δικό του συγκρότημα, έχει μια ορχήστρα 45 ατόμων, αλλά όλη η ποιήση, η μουσική, η ορχήστρωση, η θέληση είναι δικιά του. Όμως τώρα. Και τώρα, αλλά τώρα θα πει ένα παραδοσιακό ρώσικο τραγούδι που βρέθηκε από παλιά. Κανένα γράφηκε σε κάποιο μοναστήρι. Δεν ξέρω ακριβώς από ποιον, αλλά είναι ένα τραγούδι για την ψυχή. Και η ουσία του τραγουδιού είναι ότι αν δεν θα κλάψει η ψυχή εδώ, στη γη, μετά θα κλάψει στο ουρανό. Οπότε όλα ό,τι πρέπει να καθαρίσουμε, πρέπει να κυράσουμε για να έχουμε μετά ένα ευχάριστο, επειδή η ψυχή πάντα κλαίει.
Χωρίς μικρόφωνο, θα πει η πηδίδα. Δούσο μοιά, πριεγκρέσνοια, στο Ευχαριστώ.
Είναι το παρόν, είναι κάποια συμβολικά δώρα. Όλα τα υπόλοιπα θα βρεθούν με την υποδοχή των κυρίων στην Αγία του Βουλέα. Παρακαλώ, κύριε Πλήρα. Το πιο μεγαλύτερο δώρο θα είναι ότι θα έχουμε αυτή την χαρά να σας συναντήσουμε στην Αγία Επιτροπολία. Ναι, το πρώτο... Το πρώτο μικρό δωράκι που θέλω να σας δώσω είναι κάποιες ζωγραφές των κουδιών της Αγίας Πιτρούπολης, οι οποίοι όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτή την πινακοθήκη στη Φλόρινα και θέλω να κάνω δωρεά με όλη την καρδιά. Αυτές είναι οι ζωγραφές των κουδιών. Γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε στον κύριο Ντομοζένιο, που νομίζω είναι ο υπεύθυνος και άξιος άνθρωπος σε αυτό το σημείο. Τα παιδιά είναι 7-8 χρονών. Θέλουμε να δώσουμε ένα βιβλίο από τον σπουδαίο Ρώσο ζωγράφο Βασνετσόφ με όλα τα περιεχόμενα, με τα έργα τους και με όλη την ανάλυση της κινηματογραφίας του. Στον κύριο Πλήρο θέλω να δώσω ένα βιβλίο που λέγεται Ρωσία, και αυτό το βιβλίο είναι εξελικτικό, δηλαδή είναι πολύ λιγά, πολύ μικρή έκδοση υπάρχει. Μόνο σε πολύ επίσημο επίπεδο και εδώ περιέχει 100 Ρώσοι, οι μεγαλύτεροι που έχουν πραγματική αξία στην ιστορία, 100 αξιοθέατα του πολιτισμού και 100 τα μεγαλύτερα γεγονότα που υπήρχαν σε αυτή τη χώρα. Και ένα μικρό σουβινίρ είναι η ρώσικη βότκα, αλλά είναι πάλι από τη συλλογή, είναι των Ρώσων των Τσάρων. Κύριε Παύλο, περάστε. Από πλευρά της εκπαίδευσης θα δώσουμε πάλι ένα συλλεκτικό βιβλίο, το οποίο είναι σε μορφή, ας πούμε, είναι για τα παιδιά, τα νόσικα παραμύθια, που λένε ιστορία, μιλάει στην ιστορία της Ρωσίας, μέσα σε παραμύθια. Είναι ζωγραφισμένα από δύο γνωστούς ζωγράφους που είναι σήμερα στη Ρωσία. Πάτε, θα περάσω λίγο. Και στον Πάτερ είναι επίσης ένα βιβλίο η οποία λέει για την ρώσικη αγιογραφία. Εδώ περιέχουν όλες τις φαρμάσεις εικόνες της ρώσικης ζωγραφίας. Είναι ένα από δεξιόν και πάλι από ένα συλλεκτικό. Υπάρχει μια συνεργασία όταν πήγαμε το
του Απρίλη του 2015 και σήμερα έχουμε συνέχεια αυτές τις συνεργασίες που εμείς λίγο είχαμε πιο πριν και επειδή τώρα θα έχουμε και άρχεται να επίσκεψη στην Αγία Πεδούτου και όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι στα Αγία Πεδούτου, τώρα είναι ένα συμβολικό βιβλίο η οποία λέει για τη δόξα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Επειδή δουλεύουμε και με τα παιδιά, η κυρία Ζηναίδα λέει ότι θα είναι πάρα πολύ σωστό από μικρή ηλικία τα παιδιά να ξέρουν την αξία της πίστης και να μεγαλώσουν μέσα σε αυτή τη ευλογία που μας δίνει ο Θεός. Φυσικά, ναι, η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2014, όχι από το 2015. Οπότε... πάλι από τη Ρωσία. Λοιπόν, η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2014, όταν έφυγε ένα αγωνιστικό σύνολο και κάναμε μια εκδήλωση στη Γαλλία του Αμιντέου και μετά είχαμε και μια περίπτωση στα μοναστήρια και εκκλησίες που είναι σε αυτή την περιοχή και οπότε τότε ξεκίνησε, τότε ήταν το πρώτο βήμα του Παρμία, οπότε τώρα προχωράμε και το προχωρούμε και τη συνεχίζουμε και μετά. Και πάντα τώρα θα κάνουμε όλη την προετοιμασία για να σας δεχτούν στην Αγία Πετρούπολη. Oh.
Ευχαριστώ.